Με αφορμή και το θέμα που συζητάμε, εμείς δίνουμε μάχη κάθε άνθρωπος, κάθε νέος, κάθε οικογένεια να έχει το δικό της σπίτι. Δηλαδή, για το κόμμα μας δεν διακυβεύεται το ζήτημα της πρώτης κατοικίας, της ασφάλισής της. Και το ζήτημα είναι ότι και σε αυτό φαίνεται η σύμπλευση τόσο αυτής της κυβέρνησης, όσο και της προηγούμενης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των υπολείπων, ανεξάρτητα αν το ψηφίσαν ή όχι, ότι για μια ακόμα φορά βάζουν στο στόχαστρο τις ανάγκες, τα δικαιώματα του λαού, της νεολαίας, συγκεκριμένα το ζήτημα της πρώτης κατοικίας. Δεν μιλάνε για προστασία. Οποιαδήποτε μέτρα προστασίας μπορεί να υπήρχαν, τελειώνουν εδώ πέρα με την ψήφιση της τροπολογίας. Και ακόμα και αυτή η ρύθμιση, η οποία υποτίθεται ότι μπαίνουν, έχει πολύ αυστηρούς περιορισμούς, πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο θα ισχύει. Και νομίζουμε ότι πρέπει να δυναμώσει και να αποτελέσει και αυτό κριτήριο ψήφου βεβαίως και να δυναμώσει πάλι για αυτό που βάζει σαν σύνθημα το κόμμα μας, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Να εμποδιστούν οι πληστηριασμοί που είναι πολύ μπροστά μας είναι και να δυναμώσει αυτός ο αγώνας. Γιατί να σας πω, για κάποιο λόγο όλες αυτές τις οικογένειες δεν μπορούσαν, όλα αυτά τα λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν αυτά τα δάνεια που είχαν πάρει. Αυτοί οι λόγοι παραμένουν και εντείνονται. Και γι' αυτό κιόλας μάλιστα το κόμμα μας κατέθεσε και τροπολογία η οποία καταψηφίστηκε ακριβώς για να προστατευθεί η λαϊκή κατοικία, να προστατευθούν όλοι αυτοί οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, οι οποίοι πήραν κάποιο δάνειο για να μπορέσουν να προχωρήσουν τέλος πάντων τη ζωή τους, να συντηρήσουν την οικογένειά τους κτλ. Το ζήτημα είναι το εξής. Καταρχήν να ξεκινήσω από αυτό. Όλη αυτή η τσακωμή, και αυτός προηγήθηκε εδώ πέρα, ένα πράγμα κατά τη γνώμη μας δείχνει, μάλλον προσπαθεί να κρύψει τη σκυταλοδρομία, αν θέλετε, στην αντιλαϊκή πολιτική και τις προηγούμενες και αυτής της κυβέρνησης που ζούμε τώρα και της επόμενης όποια έρθει. Η προστασία πρώτης κατοικίας είναι αντιλαϊκή πολιτική, κύριε Τσούπρα. Μα αυτό είπα και ακριβώς πριν στην τοποθέτησή μου, ότι δεν μιλάμε για προστασία της πρώτης κατοικίας. Γι' αυτό δεν την ψηφίσατε. Γι' αυτό δεν την ψηφίσαμε. Παρόν, καταρχήν ψήφισε το ΚΚΕ, παρόν δήλωσε, αλλά δεν μιλάμε για προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτή τη στιγμή μπαίνει εμπόδιο σε οποιοδήποτε υπερχρεωμένο νοικοκυριό που είχε για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε και όλοι έχουμε βιώσει, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, να προστατεύσει το σπίτι του. Αν τιθόταν τέτοιο ζήτημα, ότι κάθε άνθρωπος, κάθε οικογένεια, αυτό που λέγα και προηγουμένως, θα έχει το δικό της σπίτι και θα εξασφαλιζόταν αυτό, προφανώς και το κόμμα μας πρώτα και κύρια θα το ψήφιζε. Γι' αυτό κιόλας πρέπει να δυναμώσει και ο αγώνας για να αποτραπεί οποιοδήποτε πληστηριασμός, να μην επαναλαμβάνουμε. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι όλη αυτή η συζήτηση, καταρχήν, να κάνω και το εξής σχόλιο, ότι επειδή αναφέρθηκε και η υποψηφιότητα στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκαν όλα για τα οικονομικά των κομμάτων και όλα αυτά, είναι μια συζήτηση που αποδεικνύουν ότι αυτή τελικά η δίκαιη ανάπτυξη, η οποία και ο ΣΥΡΙΖΑ ευαγγελιζόταν, δεν είναι και ακριβώς τόσο δίκαιη και δεν ενόχλησε και τους μεγάλους επιχειρηματίες. Αυτό κατά τη γνώμη μας πρέπει να κρατήσουμε. Τώρα τα υπόλοιπα σε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στην κερδοφορία, βασίζεται στο πώς αυτοί οι λίγοι περισσότερα χρήματα θα βγάλουν, προφανώς θα έχει και τη διαπλοκή, θα έχει και τα σκάνδαλα. Αλλά το ζήτημα είναι. Να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Το ζήτημα είναι σήμερα για το λαό και αυτό που πρέπει να σκεφτεί. Το αν θα δεχτεί, αν θα να συνεχιστεί αυτή η πολιτική, αυτή η επίθεση στα δικαιώματά του, στην ανάγκη, όπως και αν εκφράζεται αυτή σε κάθε φάση, ή θα επιλέξει το δρόμο της σύγκρουσης, το δρόμο της διεκδίκησης, ανατροπής. Και αυτό το ζήτημα είναι που τώρα πρέπει να δυναμώσει. Μάλιστα. Αυτή η δύναμη που εκφράστηκε μέσα από το ΚΚΕ, δηλαδή ο λαός μέσα από τις εκλογές, ακριβώς να ενισχύσει τη δύναμή του για να μπορέσει την επόμενη μέρα που θα είναι έτσι η κατάσταση και χειρότερη, να μπορέσει να υπάρξει η φωνή, η άλλη, να μπορέσει αυτός να βγει στο προσκήνιο, να δυναμώσουν οι αγώνες.